Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε πώς μπερδεύονται τα λογικά με τα παράλογα και όπως είναι φυσικό το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης των δύο διαφορετικών τρόπων συναντήσεως δημιουργούν άλλα προβλήματα. Όπου δεν υπάρχει εργασία αποδοτική, εκεί υπάρχει φτώχεια, αθλειότητα, υποτίμηση του συνανθρώπου, σκληρή εκμετάλλευση των φτωχών από τους οικονομικά ισχυρούς. Αλλά και εκεί όπου υπάρχει χρήμα, εκεί και οι παρανομίες και τα παράλογα και συχνά τα απάνθρωπα φαινόμενα. Την περασμένη εβδομάδα διάβασα σε μια αθηναϊκή εφημερίδα δύο ειδήσεις η μία δίπλα στην άλλη. Η πρώτη αναφερόταν στην κατασκευή ενός κολυμβητηρίου και ενός χώρου άθλησης και απασχόλησης παιδιών και νέων. Το συγκρότημα είχε προγραμματιστεί να τελειώσει το 2013 και θα κόστιζε τότε περίπου 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Όμως καθυστέρησε λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών και τα έξοδα έφτασαν στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Το καλό είναι ότι τα 17 εκατομμύρια πληρώνονται από το ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μόνο το 1,5 εκατομμύριο από καθαρά ελληνικούς πόρους. Τέτοια έργα βέβαια αξίζει και να γίνονται παντού, σε μικρές και μεγάλες πόλεις και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Η άθληση μικρών και ενηλίκων είναι καλή για την υγεία και διότι προσφέρει ευεξία ιδιαίτερα στους νέους. Είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις νέους να αθλούνται παρά να κάθονται σε μία πολυθρόνα και να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις. Ο φίλαθλος δεν είναι ένας άνθρωπος που κάθεται στον καναπέ και βλέπει τους άλλους που αθλούνται. Ούτε εκείνος που πηγαίνει στις μεγάλες συναντήσεις των ομάδων και φωνάζει και χειροκροτεί. Δεν είναι φίλαθλος αυτός. Φίλαθλος θα ήταν εάν κατέβαινε με μια ομάδα ερασιτεχνική στο γήπεδο και να συναντούσε τους ανθρώπους άλλης μιας ομάδας ώστε να μπορεί να γυμνάζεται και να αθλείται ουσιαστικά. Γιατί άθληση δεν είναι το να είσαι οπαδός κάποιας ομάδας ή κάποιου αθλήματος, αλλά να συμμετέχεις και εσύ κατά κάποιον τρόπο σε αυτήν την άθληση. Οι αρχαίοι Έλληνες τόνιζαν ιδιαίτερα την λεγόμενη ευγενική άμυλα, την ευγενή άμυλα που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς αθλητές. Το νους υγιής εν σώματι υγιή δεν θα πρέπει να περιέχει μόνο την νοητική υγεία, αλλά και την ψυχολογική και την ηθική, στην ολότητα του ανθρώπου. Υγεία σωματική έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και εγκληματίες έχουν υγεία, αλλά δεν έχουν αληθινή ψυχολογική και κοινωνική υγεία. Είναι άρρωστοι πάρα πολλοί. Γι' αυτό όταν ευχόμαστε κάποιον υγεία, να συμπληρώνουμε και αγάπη. Υγεία χωρίς αγάπη μπορεί να έχει και ένας εγκληματίας. Τι λέει τώρα η δεύτερη είδηση, ακριβώς δίπλα σε αυτήν που ανέφερα στην εφημερίδα. Αναβολικά χρησιμοποιεί ένας στους τέσσερις αθλουμένους. Ένας στους τέσσερις, δηλαδή 25%. Για σκεφτείτε, δηλαδή σε 200 αθλουμένους, οι 50 έχουν πάρει αναβολικά. Είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό. Είναι στη φύση βέβαια του ανθρώπου να επιδιώκει τη δόξα, τον έπαινο, την αναγνώριση των προσπαθειών του, την επιδοκιμασία, την προβολή. Είναι σπουδαίο πράγμα ένας που κουράζεται, επιτυχαίνει ορισμένα πράγματα
να δέχεται και τις επιδοκίμασίες των άλλων ανθρώπων. Και βέβαια η προβολή ενός ανθρώπου, η διαφήμιση, η θέση που βρίσκεται στην κατάταξη των νικητών του δίνει την ευκαιρία να έχει και άλλες απαλλαβές, μεταξύ των οποίων τη διαφήμιση, και η διαφήμιση όπως ξέρουμε πολύ συνοδεύεται και με χρήμα. Το θέμα είναι τα μέσα. Τα μέσα είναι πάντοτε μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να την προσέχει ένας άνθρωπος. Με ποια μέσα όμως νικάει αυτός ο αθλητής? Νομίμως ή παρεμβαίνουν άλλοι λόγοι και στην περίπτωσή μας τα αναβολικά? Τα αναβολικά είναι ένα άλλο είδους εμπόριο. Επαμοιβαίως συμφέροντι, βεβαίως, όπως ξέρουμε. Και αυτού που αθλείται και αυτού που προσφέρει, σε εισαγωγικά, εμπορεύεται τα αναβολικά. Από τον αθλητισμό πηγαίνουμε στα αναβολικά. Τι σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα δύο διαφορετικά στοιχεία? Τι συνδέει αυτά τα πράγματα με τον άνθρωπο που αθλείται πραγματικά? Βέβαια, τα αναβολικά είναι ποικιλία, ξεκινούν αρχικά από την ιατρική, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία, αλλά μόνο για ιατρικούς λόγους. Υπάρχουν βέβαια διάφορα αναβολικά, διάφορες μορφές αναβολικών για ειδικές χρήσεις και δυστυχώς χρησιμοποιούνται και στην άθληση. Ας αναφέρουμε όμως μερικές επιπτώσεις από τη χρήση αυτών των αναβολικών. Πρώτα-πρώτα αύξηση της κακής χοληστερόλης και μείωση της καλής χοληστερόλης. Πόση μάχη δίνεται για να μπορέσει ο άνθρωπος να ισορροπήσει αυτά τα στοιχεία μέσα στον οργανισμό του? Εδώ βλέπουμε μία επέμβαση στον φυσιολογικό οργανισμό, που βέβαια ο άνθρωπος ζητάει να πετύχει τη νίκη, αλλά καταστρέφει ταυτόχρονα ένα μέρος του εαυτού του. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα έχει χρόνιες παθήσεις. Ψυχολογικές παρενέργειες. Πρώτα-πρώτα η κατάθλιψη. Και μάλιστα στην εποχή μας που έχουμε τόσες ευκαιρίες κακώς. Τόσες φορές οι άνθρωποι τραυματίζονται από τα καθημερινά γεγονότα, να έχουν άλλη μία, ας το πω, ένα άλλο χτύπημα από τα αναβολικά για να έχουν κατάθλιψη. Έχει γίνει πια μόδα η έννοια της κατάθλιψης. Επιπλέον ενισχύει την ερεθιστικότητα, την αδυναμία, την ψυχική διάθεση που αλλοιώνεται και δημιουργείται μία έξι, μία συνήθεια. Πολλοί ειδικοί κατηγοριοποιούν τα αναβολικά μαζί με τα ναρκωτικά. Που φτάσαμε λοιπόν? Όλα δεν φαίνονται τώρα. Θα φανούν αργότερα. Η καταστροφή είναι μακρόπνοη και διαρκεί πάρα πολύ. Και ως τότε, λέει αυτός που παίρνει τα αναβολικά, θα έχει πετύχει τους στόχους που επιδιώκει όταν είναι νέος. Αυτό είναι μία πραγματικά αντικοινωνική πράξη. Μία δραστηριότητα που δεν ταιριάζει μέσα σε χώρους άθλησης. Μόνον εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση και για ειδικούς λόγους μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν αναβολικά. Δεν έχει καμία δουλειά μέσα στο χώρο της άθλησης, του αγώνα. Σοβαροί άνθρωποι επισημαίνουν την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και ζητούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
διότι το φαινόμενο είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν ξέρω πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι αργότερα. Νικητές που κάνουν χρήση αναβολικών, κάνουν πολυσήμαντη απάτη. Απάτη θα πείτε. Ναι, απάτη. Και θα αναφέρω γιατί είναι απάτη αυτό που κάνουν. Πρώτα-πρώτα διότι έχουν ευεργετήματα ότι θα μπουν σε κάποια σχολή. Άρα απατούν τη σχολή στην οποία θα μπουν, ως δήθεν έχοντες ορισμένα προσόντα, ενώ στην ουσία δεν τα έχουν. Η προβολή τους μέσα από διαφημίσεις θα τους αποδώσει κέρδη, χρήματα. Και είναι μία πράγματι και αυτή μία απάτη. Παρουσιάζονται ως πρώτοι, ως νικητές, ως τριαμβευτές, ενώ δεν είναι. Πληρώνονται για κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Απλώς γράφουν οι εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονική ενημέρωση, και αυτοί αξιοποιούν, τη λέξη σε εισαγωγικά, αυτή τους την επιτυχία. Προβάλλεται ο σύνδαλμα ένας απατεώνας. Και βέβαια η εποχή μας ειδικά προσφέρει πολλά ενδάλματα ψεύτικα, ψευδοενδάλματα, ψευδοσπουδαίους. Στην ουσία δεν είναι ανθρωπάρια. Έχουν κάνει κάτι που δεν το κάνουν ίσως πολύ, σε κάποιον διαφορετικό βαθμό, και προβάλλονται. Και συχνά αυτή η προβολή τους επιφέρει ορισμένα οικονομικά κέρδη. Είναι απατεώνες, διότι δέχονται χειροκροτήματα από το κοινό ως έναν αθλητή πλασματικά ικανό, σε βάρος ενός πραγματικά ικανού, ο οποίος με τη μέθοδο του αναβολικού παραγκονίζεται. Επιπλέον, επιβραβεύεται μια πλασματική επίδοση σε βάρος μιας άλλης πραγματικής. Είναι μια απάτη που ρίχνει στάχτη στα μάτια και των κριτών και του κοινού, αδικώντας τους συναθλητές. Παίρνει βραβεία, δόξα, αμοιβές, επένους, χειροκροτήματα, επιδοκιμασίες. Ένας που απατά σήμερα και δεν γνωρίζουμε τι θα πληρώσει στην ψυχοσωματική του υγεία αύριο. Ακόμη, υποσκελίζεται ο φυσιολογικός αθλητής και επιβραβεύεται οντοπαρισμένος με χημικές ουσίες, από τις οποίες φυσικά κάποιοι κερδίζουν χρήματα. Δεν μιλάω για αυτούς. Τέτοιο εμπόριο ανέντιμο έχουμε και άλλο. Έχουμε μιλήσει για τα ναρκωτικά και για τους εμπόρους των ναρκωτικών, τους δολοφόνους των παιδιών μας. Ύμνη, έπαθλα, χειροκροτήματα σε μια μετριότητα, της οποίας στο μέλλον από άποψη υγείας δεν μπορούμε να υποπτευτούμε. Είναι και αυτό ένα δείγμα της καταπάτησης των αξιών και της επιβράβευσης των μετριοτήτων και σε άλλους τομείς που βέβαια δεν παίρνουν αναβολικά. Όπως η φελή επιπλέον, ενώ είναι φελή, το χρυσάφι πηγαίνει στον πάτο, και στην κοινωνία που συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι και αυτοί οι φελοί που έχουν μέσα έναν αέρα χημικό, ένα στοιχείο χημίας, προβάλλονται μπροστά στους άλλους, οι οποίοι είναι αληθινά φυσιολογικοί άνθρωποι. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ευγενή άμυλα, όταν οι στατιστικές λένε ότι το 25% των αθλητών είναι χρήστες αναβολικών? Πώς να ανταγωνιστείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει για ένα χρονικό διάστημα πάρει χημικές ουσίες που
αλλοιώνουν τη δύναμη του οργανισμού, φαινομενικά την ισορροπιούν για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τελειώσει ο αγώνας και μετά η κατάπτωση. Και εδώ έχουμε το φαινόμενο και αυτός που έρχεται δεύτερος, τρίτος, τέταρτος να μην αισθάνεται άνετα και αυτός μετά από τη λήψη και την επιφανειακή επιτυχία να νιώθει ότι δεν ήταν σωστή, δεν ήταν αληθινή η νίκη. Ήταν μια ψεύτικη νίκη που όμως, όπως η φωτοβολίδα έλαμψε και έσβησε, μετά δεν έμεινε παρά μόνον εκείνο το ελάχιστο στοιχείο που την περιείχε. Τι να πει κανείς για τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια όταν έχει να κάνει με τέτοιες μορφές ανταγωνισμού. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, και τέτοια πράγματα. Εξαρτάται βέβαια από το είδος του αθλήματος και βέβαια δεν μπορούμε να γενικεύσουμε για όλα τα αθλήματα. Αναμφίβολα μιλάμε για κλοπή της νίκης. Είναι επόμενο να συμβαίνει αυτό αφού υπάρχει μια κατάσταση πραγματική. Μια κατάσταση που δείχνει ταυτόχρονα την κατάπτωση των αξιών. Αλλά δυστυχώς μια πραγματικότητα που επιβάλλεται από τα ίδια τα γεγονότα. Να εξετάζονται οι αθλητές πριν από τους αγώνες αν κάνουν χρήση ναρκωτικών. Δηλαδή, ασχολούμαστε με πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνονται, που είναι αυτονόητα. Δηλαδή, πηγαίνω στο γήπεδο για να ανταγωνιστώ με κάποιον άλλον, αλλά πρέπει να περάσουμε πρώτα από εξετάσεις χημικές. Αυτό το πράγμα είναι τελείως απαράδεκτο. Δυστυχώς, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και άλλα εξωφρενικά πράγματα όταν πνίγεται το ήθος από τη δίψα για δόξα και για χρήμα και προβολή και δημοσιότητα. Πάση θυσία. Η λέξη πάση θυσία τα λέει όλα. Δίνουν οι άνθρωποι την ψυχή τους και στο διάβολο αρκεί να πετύχουν όνομα και να κερδίσουν χρήματα, φήμη, δόξα, όνομα μεταξύ των σπουδαίων ανθρώπων της τάξης τους. Και το δυσάρεστο είναι ότι δίνουν τα πάντα και στο τέλος χάνουν ένα μεγάλο μέρος της υγείας τους. Αλήθεια, προς τι αυτή η ανοησία, είναι λυπηρό, γιατί λείπει κάτι άλλο, κάτι πολύ βασικό, κάτι για το οποίο συχνά λέμε εδώ. Λείπει το ήθος και χωρίς το ήθος και τα σπουδαιότατα πράγματα καταπίπτουν σε τέτοιο βαθμό που μας προκαλούν αηδία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για δυσάρεστα θέματα, αλλά αυτή είναι η ζωή δυστυχώς. Και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ζούμε σε τέτοια πράγματα που αργά ή γρήγορα έρχονται στην επιφάνεια. Μας κοροϊδεύουν πάρα πολύ μέσα στην κοινωνία. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το βιώνουμε όλοι, τις απάτες που πέρασε αυτός ο τόπος. Ας μην κάνουμε και αυτό το έγκλημα με τα αναβολικά. Ας μπει κάποτε ένας φραγμός από τους αρμόδιους και από τους ίδιους τους αθλητές. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, θα τα ξαναπούμε. Χαίρετε.